Μία μαφία πλουσιότερη από αυτή των ναρκωτικών, μία επιχείρηση εκατομμυρίων σε βάρος γυναικών. Αληθινές ιστορίες που φέρνει στο φως η έρευνα για τις παράνομες υιοθεσίες στην Αρμενία. Η Σούζαν Πατβακανιάν αναζητεί την κόρη της εδώ και 20 χρόνια. 35 ετών σήμερα μοιράζεται την ιστορία της με το AFP. Ήταν μόλις 16 ετών όταν ερωτεύτηκε έναν άνδρα 5 χρόνια μεγαλύτερό της. Μετά τη γέννηση της κόρης της, οι Αρμένοι γιατροί απειλούσαν να καταγγείλουν τον πατέρα στην αστυνομία. Έφερα στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι σε μια κλινική στην Αρμενία. Υποχρεώθηκα να δώσω το παιδί μου. Μου είχαν πει ότι ήταν άρρωστο, ότι είχε προβλήματα υγείας. Μου έδωσαν μια κόλλα χαρτί και με υποχρέωσαν να γράψω ότι εγκαταλείπω το παιδί μου. Τρεις μέρες αργότερα αναζήτησε το μωρό στο μευτήριο. Δεν ήταν εκεί. Οι γιατροί ισχυρίστηκαν ότι είχε σταλεί σε ορφανοτροφείο στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, στο Γκιουμρί. Δεν κατάφερε όμως να το εντοπίσει ποτέ. Το μωρό είχε πουληθεί αμέσως μετά τη γέννησή του. Αυτή η μαφία έχει μετατρέψει την Αρμενία σε φυτώριο βρεφών. Αυτό είναι ένα τρομακτικό φαινόμενο. Η Πατβακανιάν φαίνεται να είναι μία από τις δεκάδες γυναικές θύματα ενός δικτύου παράνομων υιοθεσιών, που αποτελεί σήμερα αντικείμενο επίσημης έρευνας. Ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, έχει δώσει εντολή για τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για το κύκλωμα που πιστεύεται ότι λειτουργούσε εδώ και πολλά χρόνια.